Κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star και να ξεκινήσουμε την καταγραφή της επικαιρότητας με την αλλαγή σκυτάλης στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου έγινε η διαδικασία παράδοσης παραλαβής της Πρωθυπουργίας της Ελλάδας από τον Αλέξη Τσίπρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τη μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις χθεσινές εθνικές εκλογές. Προηγήθηκε η ορκομοσία του κ. Μητσοτάκη στο Προεδρικό Μέγαρο. Να συνδεθούμε με το Μέγαρο Μαξίμου, που βρίσκεται ο Πέτρος Μποτσαράκος. Πέτρο, καλό μεσημέρι, και όπως φαίνεται, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πιάσει ήδη δουλειά. Ακριβώς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου από τη στιγμή που παρέλαβε από τον Αλέξη Τσίπρα και έχει ήδη αναλάβει τα καθήκοντά του στην κυριολεξία, με την έννοια ότι υπάρχει ένας πυρετός διαβουλεύσεων και διεργασιών για το σχηματισμό κυβέρνησης μέσα στις επόμενες ώρες. Είναι μια νέα εποχή πλέον και για το Μέγαρο Μαξίμου και γενικά για τη διακυβέρνηση της χώρας, με την ανάληψη των καθηκόντων του Πρωθυπουργού από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι συνεργάτες του και ο ίδιος αυτή την ώρα βρίσκονται στο Μέγαρο Μαξίμου και έχουν αρχίσει κάποιες τηλεφωνικές επικοινωνίες. Είναι πυρετώδης οι διαβουλεύσεις, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει όλα να προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα, να ανακοινωθεί σήμερα η κυβέρνηση, να ορκιστούν αύριο οι νέοι υπουργοί, να ακολουθήσουν οι παραδόσεις παραλαβές, να πάνε δηλαδή οι νέοι υπουργοί στα υπουργεία να πάρουν τους φακέλους τους, να ενημερωθούν, και στη συνέχεια την Τετάρτη, από ό,τι φαίνεται, θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση θα γίνει στη Βουλή, όπως ήθιστε, αλλά θα είναι η πρώτη και η τελευταία φορά. Καθώς ο κύριος Μητσοτάκης θέλει το Υπουργικό Συμβούλιο να συγκαλείται μια φορά το μήνα, εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου. Εδώ βλέπουμε εμείς τα πλάνα μας, Πέτρο Μποτσαράκο, τον κύριο Μητσοτάκη συνοδευόμενο, να φτάνει στο Προεδρικό Μέγαρο, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του και τα τρία του παιδιά. Ενώ ναι, νωρίτερα είδαμε και τον. Και τα. Νωρίτερα είδαμε και τον Αλέξη Τσίπρα να αποχωρεί από το Μέγαρο Μαξίμου, μάλλον συγκινημένος. Πέτρο. Ναι, είναι σίγουρα μια ανθρώπινη στιγμή η αποχώρηση του κυρίου Τσίπρα από το Μέγαρο Μαξίμου. Ο ρόλος του απερχόμενου πρωθυπουργού είναι ένας, θα έλεγα, άχαρος ρόλος. Όμως ο κύριος Τσίπρας έχει διατηρήσει τα ποσοστά του και πηγαίνει πλέον στην αντιπολίτευση. Και από σήμερα εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου, στο τιμόνι της χώρας, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα επιδιώξει να εφαρμόσει το γρηγορότερο το σχέδιό του, να επιβάλλει κάποιες μεταρρυθμίσεις και κάποιες αλλαγές, μια ατζέντα και στην οικονομία και στην ασφάλεια. Μάλιστα. Και γι' αυτό θα τρέξει γρήγορα και τα νομοσχέδια και η Βουλή θα μείνει ανοιχτή. Μάλιστα, Πέτρο, όλο το καλοκαίρι. Δεν κλείνουμε τη σύνδεσή μας, θα τα πούμε και πάλι σε λίγο. Πρωθυπουργός ορκίστηκε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αμέσως μετά μετέβη στο Μέγαρο Μαξίμου, που τον περίμενε ο Αλέξης Τσίπρας για τη διαδικασία παράδοσης παραλαβής. Η διαδικασία έγινε και κλεισμένων των θυρών, ενώ μετά από λίγο ο Αλέξης Τσίπρας αποχώρησε από το Μέγαρο Μαξίμου. Ορκίζομαι. Στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Στο όνομα της Αγίας, Ομοουσίας και Αδιαιρέτου Τριάδος. Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Με θρησκευτικό όρκο ανέλαβε καθήκοντα Πρωθυπουργού και Κυριάκος Μητσοτάκης. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Αμέσως μετά την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εμφανώς συγκινημένος και χαρούμενος, φίλησε τη σύζυγό του Μαρέβα, τις κόρες του Σοφία Δάφνη και το γιο του Κωνσταντίνο, που τον συνόδευσαν στο Προεδρικό Μέγαρο. Βγαίνοντας από το Προεδρικό Μέγαρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το πρώτο μήνυμα ως Πρωθυπουργός. Ο ελληνικός λαός μας έδωσε χθες μια ισχυρή εντολή να αλλάξουμε την Ελλάδα. Την εντολή αυτή θα την τιμήσουμε στο ακέραιο. Από σήμερα ξεκινάει σκληρή δουλειά. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Το ρολόι έδειχνε 1:30 όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης περνούσε την πύλη του Μεγάρου Μαξίμου, όπου τον περίμενε ο Αλέξης Τσίπρας.
15 λεπτά αργότερα, ο Αλέξης Τσίπρας αποχώρησε από το Μέγαρο Μαξίμου. Απόγευμα λοιπόν αναμένεται να ανακοινωθεί το νέο Υπουργικό Συμβούλιο και να δούμε τα τελευταία σενάρια για το ποιος θα αναλάβει. Τι, Πέτρο, έχεις ένα πλήρες ρεπορτάζ να μας μεταδώσεις. Ναι, υπάρχουν ονόματα τα οποία έχουν κλειδώσει, υπουργοί δηλαδή που τους έχει πάρει τηλέφωνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή και που δεν τους έχει πάρει αλλά είναι δεδομένο ποιο Υπουργείο θα αναλάβουν. Υπάρχουν όμως και κάποιες καραμπόλες της τελευταίας στιγμής. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η ανακοίνωση της κυβέρνησης θα γίνει λίγο μετά τις 6 στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας από το νέο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θα είναι ο κύριος Στέλιος Πέτσας, μέχρι σήμερα διευθυντής του γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα αναλάβει αυτό το κρίσιμο πόστο της καθημερινής ενημέρωσης και των Ελλήνων και των ξένων δημοσιογράφων. Ο κύριος Τάκης Θοδωρικάκος στο Υπουργείο Εσωτερικών θα αναλάβει και αυτό σε ένα κρίσιμο πόστο για τη διαχείριση του δημοσίου τομέα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης θα γίνει Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κάτι στο οποίο έχει ποντάρει πολλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την προσέλκυση επενδύσεων που θα ξεκολλήσουν την οικονομία και θα δώσουν όθηση στην ανάπτυξη. Ο άλλος αντιπρόεδρος, ο Κωστής Χατζηδάκης, θα αναλάβει το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο της ενέργειας, με την έννοια ότι θα πρέπει να διαχειριστεί το φλέγον ζήτημα της ΔΕΗ το επόμενο διάστημα, που είναι άμεσης αντιμετώπισης. Ο Νίκος Δένδιας θα είναι ο νέος Υπουργός Εξωτερικών. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος είναι ο νέος Υπουργός Άμυνας. Τα ονόματα που σας λέω μέχρι στιγμής έχουν κλειδώσει και οι περισσότεροι υπουργοί έχουν ενημερωθεί. Υπουργός Οικονομικών θα είναι, από ό,τι φαίνεται, ο Χρήστος Ταϊκούρας, αν και το τελικό τηλεφώνημα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν έχει γίνει, όμως θα πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο με βάση τις πληροφορίες που έχουμε, ενώ αναμένεται να έχει υφυπουργό τον Χάρη Θεοχάρη. Τώρα, στο Υπουργείο Άμυνας ο κύριος Παναγιωτόπουλος θα έχει υφυπουργό τον κύριο Αλκιβιάδη Στεφανή, τον πρώην αρχηγό του ΓΕΣ. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ένα κρίσιμο χαρτοφυλάκιο στο οποίο θα μεταφερθούν αρμοδιότητες και των φυλακών, δηλαδή οι φυλακές από το Υπουργείο. Θα φύγουν από το Δικαιοσύνης και θα πάνε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Στο Προστασίας του Πολίτη, και ένα μεγάλο μέρος της μεταναστευτικής πολιτικής πλην της ηθαγένειας που θα πάει στο εσωτερικό. Και η μεταναστευτική πολιτική λοιπόν στο Προστασίας του Πολίτη. Εκεί οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υπουργός, υφυπουργός ο Λευτέρης. Είναι όνομα έκπληξη αυτό, Πέτρο? Ναι, έχει συζητηθεί και στο παρελθόν και είχε μια επιτυχημένη διαδρομή ο κύριος Οικονόμου, γι' αυτό και θεωρείται ότι είναι τεχνοκράτης που γνωρίζει καλά τη δουλειά. Απ' την άλλη μεριά ακούγεται και το όνομα για τη μία θέση από τους δύο αναπληρωτές που θα υπάρχουν στην κυβέρνηση, για την θέση του αναπληρωτή μεταναστευτικής πολιτικής κάτω από τον κύριο Χρυσοχοΐδη, και εδώ ακούγεται το όνομα του κυρίου Άγγελου Συρίγου, αλλά δεν γνωρίζω αν έχει δεχθεί μέχρι στιγμής το τηλεφώνημα. Επίσης κλειδωμένο και σίγουρο είναι το όνομα του Κυριάκου Πιερακάκη στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είναι ένα νέο Υπουργείο που συστήνεται, το οποίο ουσιαστικά θα έχει τις αρμοδιότητες του παλιού Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και θα έχει μια οριζόντια αρμοδιότητα πάνω στα άλλα Υπουργεία στην προσπάθεια να ψηφιοποιηθεί το κράτος, να έρθει ουσιαστικά δηλαδή η πάταξη της γραφειοκρατίας και για την διευκόλυνση των πολιτών, αλλά και για τη βελτίωση της κατάστασης στην οικονομία και στις επενδύσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα αρχίζουν κάποιες καραμπόλες που ξεδιπλώνονται αυτή την ώρα με τα τηλεφωνήματα που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Ακούγεται το όνομα του κυρίου Κώστα Τσιάρα για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά ακόμη δεν το έχουμε διασταυρώσει ότι δέχτηκε τηλεφώνημα. Πρέπει να πούμε ότι οι καραμπόλες προκύπτουν και για το γεγονός ότι η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη δεν θα είναι στην κυβέρνηση, και αυτό γιατί είχε κάνει συζήτηση με τον κύριο Μητσοτάκη από το 2016 και της είχε πει ότι θα συγχωνευτούν τα δύο υπουργεία, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, και τότε και η ίδια έγινε τομεάρχης πολιτισμού και τουρισμού. Σήμερα όμως της πρότεινε να αναλάβει μόνο το χαρτοφυλάκιο τουρισμού. Η κυρία Κεφαλογιάννη θεώρησε ότι δεν είναι κατάλληλο χαρτοφυλάκιο για αυτήν και από ό,τι φαίνεται μένει εκτός κυβέρνησης η κυρία Κεφαλογιάννη. Είναι, να θυμίσουμε, η κυρία Κεφαλογιάννη για τρίτη φορά πρώτη βουλευτή σε ψήφους στην Αλφα Αθηνών. Τώρα, για το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να θεωρείται κλειδωμένη η Νίκη Κεραμέως, νέα υπουργός, με πιθανότατα υφυπουργό την κυρία Ζαχαράκη, η οποία είναι και εκπαιδευτικός.
Και από εκεί και πέρα ακούμε το όνομα του κυρίου Κικίλια τις τελευταίες ώρες όλο και περισσότερο για το Υπουργείο Υγείας, χωρίς όμως να έχει γίνει το τελικό τηλεφώνημα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη προς τον κύριο Κικίλια. Ενώ επίσης ακούγεται και το όνομα του κυρίου Βορύδη για το Υπουργείο Ναυτιλίας, αλλά και αυτό το τηλεφώνημα δεν έχει γίνει. Επίσης, επικρατέστερος για το Υπουργείο Υποδομών είναι ο Κώστας Καραμαλής ο νεότερος και για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο μέχρι πρότινος γραμματέας, ακόμα γραμματέας του κόμματος, ο Λευτέρης Αυγενάκης. Υπάρχουν και άλλοι υπουργοί όπως ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα εγκατασταθεί στο Μαξίμου ως Υπουργός Επικρατείας και θα είναι δίπλα στον Πρωθυπουργό. Ο Άκης Κέρτζος θα είναι υφυπουργός επικρατείας με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Κυβέρνησης. Ουσιαστικά θα είναι το νέο κτίριο στη Βασιλή Σοφίας, όπου φιλοδοξεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι ο χώρος εργασίας της κυβέρνησης και ο χώρος εργασίας ο δικός του. Σταδιακά θα γίνει αυτό, όπου θα μεταβερθεί εκεί το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και η Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Κυβέρνησης και τα Υπουργεία Επικρατείας. Και κάποια στιγμή θέλει ο κύριος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου να είναι για τα υπουργικά συμβούλια που θα συνεδριάζουν μια φορά το μήνα για τις επίσημες συναντήσεις. Και ο χώρος εργασίας να είναι στη Βασιλή Σοφίας, όπου υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι για να γίνουν αυτές οι εργασίες. Τώρα, να κλείσω λέγοντας ότι πιθανολογείται και ακούγεται όλο και περισσότερο ότι ο κύριος Πικραμένος θα έχει κάποια επιτελική θέση εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου. Μάλιστα, Πέτρο Ποτσαράκο, από ό,τι μας είπες, τα μισά υπουργεία έχουν κλειδώσει, τα άλλα μισά ακόμη εξετάζονται, σύμφωνα με το εκτενές ρεπορτάζ. Σε ευχαριστώ πολύ. Και μετά την νίκη της Νέας Δημοκρατίας και την αυτοδυναμία που πέτυχε, πολλά στελέχη και φίλοι του κόμματος έσπευσαν να συγχαρούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να πανηγυρίσουν στα γραφεία στην Πειραιώς. Ο νέος Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον κόσμο για την ισχυρή εντολή που του έδωσε και δήλωσε έτοιμος να εργαστεί σκληρά. Μια νέα μέρα ξημερώνει για την πατρίδα μας και αύριο ο ήλιος θα είναι λίγο πιο φωτεινός και ο ουρανός θα είναι λίγο πιο γαλάζιος. Νομίζω μου κάνατε το καλύτερο δώρο γιορτής. Το είπαμε και το κάναμε. Ξανακάναμε τη Νέα Δημοκρατία μεγάλη παράταξη. Όχι μόνο για αυτούς που μας ψήφισαν, αλλά για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Χρέος μας είναι να ενώσουμε τους Έλληνες και θα το κάνουμε πράξη. Πάτρια χαρά, συγκίνηση και αποθέωση στην Πειραιώς για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ευχαρίστησε τον κόσμο που τον εμπιστεύτηκε. Δεν ξέχασε όμως και την οικογένειά του που ήταν δίπλα του συνεχώς. Θέλω να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στη γυναίκα μου τη Μαρέβα και στα τρία μου παιδιά. Που μου έδωσαν τη δυνατότητα να στέκομαι σήμερα μπροστά σας. Συγκινημένος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης που είχε βρεθεί στο πλευρό του πατέρα του σε πολλές περιοδίες τον τελευταίο καιρό. Οι κόρες του Σοφία και Δάφνη. Και φυσικά η σύζυγός του Μαρέβα. Λίγο νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε και τους γονείς του. Και επιτρέψω να το πω, αυτή την ώρα νιώθω να με προστατεύει όσο ποτέ η ευχή των γονιών. Θέλω μια Ελλάδα ισχυρή με αυτοπεποίθηση να διεκδικεί στην Ευρώπη αυτά που της αξίζουν και να μην είναι επέτης και φτωχός συγγενής. Μου δώσατε μία μεγάλη και ισχυρή εντολή. Αυτήν σας ζήτησα και αυτήν μου δώσατε. Ισχυρή εντολή τετραετίας με αυτοδύναμη κυβέρνηση. Πώς και πώς το περιμέναμε να βγει ο κύριος Μητσοτάκης, να φτιάξει και τα πράγματα. Το περιμέναμε τόσα χρόνια. Απόψε είναι βραδιά χαράς, αύριο είναι μέρα δουλειάς.
γνωστό πατρικό σπίτι της οικογένειας Μητσοτάκη στη Χαλέπα Χανίων, το Γλέντι είχε στηθεί από νωρίς. Σήμερα αυτό το ιστορικό σπίτι της Χαλέπας γιορτάζει. Μια μεγάλη νίκη. Μια νίκη προσωπική, επιτρέψτε μου να πω, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος γύρισε την Ελλάδα τρεις φορές, κατάφερε να πείσει τους Έλληνες πολίτες να του δώσουν την εμπιστοσύνη τους, τη θετική τους ψήφο. Εμείς, εδώ, στα Χανιά, στην Κρήτη, έχουμε κάθε λόγο να πανηγυρίζουμε διπλά. Η Κρήτη έχει τον τέταρτο κρητικό πρωθυπουργό. Γλέντι όμως στήθηκε και στην πλατεία μπροστά από τη Δημοτική Αγορά Χανίων. Ο ενθουσιασμός του κόσμου ήταν μεγάλος όταν η Ντόρα Μπακογιάννη με την κόρη της Αλεξία κατέβηκαν στην πλατεία για να πανηγυρίσουν μαζί με τον κόσμο. Να δούμε τώρα τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών που δίνει η Singular Logic. Κοντά μας είναι ο Γιώργος Κολοβάτσιος. Γιώργο, έχουμε 100% ενσωμάτωση. Ακριβώς, όπως βλέπουμε, 100% της ενσωμάτωσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε και τελικά, όπως βλέπουμε στο χάρτη, πήρε ισχυρή εντολή. Όπως έλεγε, η Ελλάδα βάφτηκε γαλάζια, εκτός από ορισμένες περιοχές, όπως θα δούμε και στο χάρτη, είναι η Ξάνθη, είναι η Άρτα, είναι η γενέτειρα της Όλγας Γεροβασίλη και βέβαια και η καταγωγή, ο τόπος καταγωγής του Αλέξη Τσίπρα, είναι η Αχαΐα, είναι περιοχές Δυτικής Αττικής και ολόκληρη η Κρήτη. Αυτή είναι η κατάσταση όσον αφορά τις περιφέρειες της χώρας. Και να περάσουμε ο τώρα... χάρτης της Κρήτης άλλαξε σε σχέση με τις ευρωεκλογές. Άλλαξε, ακριβώς, ναι. Όλες οι περιοχές πέρασαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Να πάμε τώρα στο 100% της επικράτειας. Έχουμε Νέα Δημοκρατία 39,9 και 158 έδρες. ΣΥΡΙΖΑ 31,5 και 86 έδρες. Κινάλ 8,1 και 22 έδρες. ΚΚΕ 5,3 και 15 έδρες. Ο Κυριάκος Βελόπουλος και Ελληνική Λύση 3,7 και 10 έδρες και το Μέρα 25 3,4 και 9 έδρες. Εδώ βέβαια το μεγάλο γεγονός είναι ότι έμεινε εκτός Βουλής η Χρυσή Αυγή. Όντως μεγάλο γεγονός. Έτσι, μεγάλο γεγονός για το δημοκρατικό τόξο και ό,τι σημαίνει αυτό μετά από αρκετά χρόνια. Να πούμε επίσης ότι τα δύο κόμματα στη νέα εξακματική Βουλή που θα δώσουν ιδιαίτερο χρώμα, θεωρώ προσωπικά και τόνο, είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος, δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, και ο κύριος Βαρουφάκης, αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι δύο διαφορετικές φωνές, μάλιστα η μία καθαρά αντιμνημονιακή. Να δούμε τι θα γίνει στην ολομέλεια της Βουλής από εδώ και πέρα συνεδριάσεις, που από ό,τι φαίνεται δεν θα περάσουμε ίσως και το καλοκαίρι, καθώς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι θα δουλεύει, θα συνεχιστεί η δουλειά. Δεν θα έχουμε θερινά τμήματα δηλαδή. Ακριβώς. Να δούμε όμως τώρα πόσες ψήφους πήραν συγκεκριμένα τα κόμματα στην επικράτεια. Νέα Δημοκρατία 2.251.411 ψήφους, ΣΥΡΙΖΑ 1.781.174 και το Κίνημα Αλλαγής, γι' αυτό θέλω να δούμε περισσότερο αυτή την κάρτα, 457.519 ψήφους, σε πραγματικά νούμερα αύξησε κατά πολύ τις ψήφους από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Πόσο ήταν στις ευρωεκλογές, θυμάσαι? Στις ευρωεκλογές το ποσοστό ήταν γύρω στο 7,7. Να σας πω όμως, εδώ το θέμα είναι και ότι η Χρυσή Αυγή, η οποία δεν φαίνεται στην κάρτα αυτή, απόλυσε μέσα σε μόλις ένα μήνα πάνω από 105.000 ψήφους. Ένα πολύ μεγάλο κάποιοι νούμερο. Κάποιοι ψήφοι από τη Χρυσή Αυγή πέρασαν στο κόμμα του κ. Βελόπουλου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, θα το δούμε σε τις επόμενες ώρες αναλυτικά, πέρασαν και στη Νέα Δημοκρατία οι μητροπαθείς ψήφοι της Χρυσής Αυγής και περισσότεροι εξ αυτών στην Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο Κολοβάτσιο, σε ευχαριστώ. Αν θέλετε να δούμε, δεν ξέρω αν έχουν την κάρτα μας πούμε από το κοντρόλ, να δούμε πού τα δύο κόμματα, δηλαδή η νέα κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το έχουμε, δεν την έχουμε αυτή την κάρτα. Την έχουμε. Ωραία. Να δούμε πού πήγαν, λοιπόν. Ελένη, να δει και ο κόσμος πού πήγαν ψηλότερα και πού χαμηλότερα. Ξεκινάμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ξεκινάμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, στο Ηράκλειο 43,2, Αχαΐα 40,3, Άρτα 39,9, Ξάνθη 39,6. Να βλέπουμε τι χάνει, έχασε 2. Αυτό από το Ηράκλειο, να πούμε στον κόσμο ότι το μείον 2, το μείον 1,2 είναι τι έχασε σε σχέση με το αποτέλεσμα των εκλογών του 2015. Μάλιστα. Για να καταλάβει ο κόσμος. Τώρα, χαμηλότερα ποσοστά. Στην Ξάνθη έχασε το μεγαλύτερο ποσοστό, μείον 10. Μείον 10. Μείον 10, μεγάλα νούμερα. Χαμηλότερα τώρα που πήγε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ. Πιερία 23,3 και εκεί μείον 9,1 σε σχέση με τις εκλογές του 2015. Σέρες, Κιλκής, Δράμα, Χίος και Λακωνία. Να πάμε να δούμε τώρα και στη Νέα Δημοκρατία. Καστοριά 50,2. Βλέπουμε εδώ ότι στις περισσότερους νομούς, βλέπουμε δεξιά στο συν 13, συν 12, έχει κερδίσει από πάνω τουλάχιστον από 11 έως 14-15 μονάδες. Και χαμηλότερα Σάμο, Χανιά, Χαΐα, Β' Πειραιώς, Ηράκλειο και ο δυτικός τομέας της Β'. Μάλιστα. Γιώργο Κολοβάτσιο, σε ευχαριστώ. Και στις πρώτες του δηλώσεις μετά την εγχειρή ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι το κόμμα του θα είναι εδώ ισχυρό από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας παράλληλα πως η Ελλάδα που παραδίδει στη νέα κυβέρνηση δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα που παρέλαβε πριν από 4 χρόνια. Εύχομαι και ελπίζω η επάνωδος της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση του τόπου να μην γίνει αφορμή ρεβανσισμού και εκδικητικότητας, ιδίως απέναντι σε σημαντικές κατακτήσεις προστασίας της κοινωνικής πλειοψηφίας και των εργαζομένων. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλωστε θα είναι εδώ ισχυρός από την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ώστε αυτό να αγωνιστεί και να το αποτρέψει. Σήμερα ένα μεγάλο μέρος αυτών των πολιτών, πολύ πιο συνειδητά αυτή τη φορά, μας δείχνει εκ νέου την εμπιστοσύνη του και ένα μεγάλο ποσοστό, μόλις 4 μονάδες κάτω από το ποσοστό του εκλογικού μας τριάμβου το 2015, κοντά στο 32%, που μας καθιστά τη μεγάλη δύναμη της δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης στον τόπο μας. Αυτή τη φορά όμως δεν είναι δάνειο, αλλά εντολή μετασχηματισμού μας, με γοργά βήματα, από ένα κόμμα με τεράστια αναντιστοιχία μελών και ψηφοφόρων, σε μια μεγάλη παράταξη, σε ένα σύγχρονο, μαζικό, αριστερό, προοδευτικό κίνημα με βαθιές ρίζες και ισχυρούς δεσμούς στον εργαζόμενο λαό και την κοινωνία. Αυτούς τους δεσμούς θα σφυριλατήσουμε το επόμενο διάστημα από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ, η Προοδευτική Συμμαχία να μετασχηματιστούν σε μια μεγάλη προοδευτική δημοκρατική παράταξη με ευθύνη για το παρόν και το μέλλον του τόπου. Να δούμε όμως πώς αποτιμούν τα αποτελέσματα και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα. Θα μας πει αμέσως τώρα η Ειρήνη Σαββοπούλου που είναι κοντά μας. Ειρήνη. Ανακούφιση, Ελένη, νομίζω ότι αυτή είναι η πιο κατάλληλη λέξη για να αποτυπώσει το συνέστημα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σε μια, η αλήθεια είναι, ιδιαίτερα δύσκολη βραδιά που ήταν και η χθεσινή. Μόνο στρατηγική ήττα δεν ήταν η χθεσινή, λοιπόν, όπως αναφέρουν στελέχη του κόμματος, καθώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πλέον καταγράφεται ως ένας από τους δύο ισχυρούς πόλους της χώρας και ο αντιαφεσβήτητος εκφραστής των προοδευτικών δυνάμεων. Επισημαίνουν επίσης ότι αύξησε τα ποσοστά του από τις ευρωεκλογές και έχασε μόλις 4 μονάδες από τις προηγούμενες εθνικές εκλογές του 2015, μετά από 4 χρόνια διακυβέρνησης και ένα μνημόνιο όταν άλλες κυβερνήσεις και κόμματα εξαϊλώθηκαν. Ακόμη ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για τους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κράτησε στις λαϊκές γειτονιές και μάλιστα με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά. Τώρα, όσο για την επόμενη μέρα, το μήνυμα του πρώην Πρωθυπουργού, πια ειδικά στο εσωτερικό του κόμματός του, ήταν σαφές ότι δηλαδή το χθεσινό ποσοστό είναι εντολή μετασχηματισμού του ΣΥΡΙΖΑ σε μια μεγάλη παράταξη και ένα ισχυρό προοδευτικό κόμμα και τις αμέσως επόμενες μέρες βέβαια θα συνεδριάσουν και τα όργανα για και να κάνουν την πρώτη αποτίμηση και επίσημα και του αποτελέσματος. Μάλιστα. Και Ειρήνη, οι αλλαγές στον κοινοβουλευτικό χάρτη είναι πάρα πολύ μεγάλες, πολύ σημαντικές. Πριν πάμε όμως αυτό, να δούμε τι είπαν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί για το τι θα κάνουν στην Εύβουλη. Ο κύριος Τσίπρας έφερε τον κύριο Μητσοτάκη αυτοδύναμο, άνοιξε το δρόμο για την επιστροφή της συντηρητικής παράταξης. Ο αγώνας μας συνεχίζεται με βάση τα νέα δεδομένα. Θα ασκήσουμε υπεύθυνη και προγραμματική αντιπολίτευση.
προοδευτικό αντίβαρο για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, σταθερή στις αρχές της εθνικής συνεννόησης. Το κίνημα αλλαγής, με βαθιές ρίζες στο λαό, θα συνεχίσει σταθερά την αυτόνομη πορεία του ως φορέας της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης και της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας. Ευχαριστούμε τους πολίτες που μας εμπιστεύτηκαν, τους υποψήφιους μας, τα στελέχη και τους φίλους της παράταξης που μέσα σε δύσκολες συνθήκες έδωσαν μια άνηση μάχη, αλλά με θετικό αποτέλεσμα που δημιουργεί δυναμική προοπτική για το κίνημα αλλαγής. Με τον αγώνα τους διέψευσαν τις κασάνδρες που έσπευδαν να περιγράψουν αρνητικά την επόμενη μέρα του κινήματος αλλαγής. Η καπηλεία, η συκοφάντηση αριστερών σοσιαλιστικών αξιών από το ΣΥΡΙΖΑ αποστράτευσαν αριστερό ριζοσπαστικό κόσμο, επέδρασαν αρνητικά στο εργατικό λαϊκό κίνημα ευρύτερα. Είναι θετικό το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή υποχωρεί σημαντικά σε ψήφους και σε ποσοστά, μένοντας από ό,τι φαίνεται εκτός Βουλής. Το ποσοστό του ΚΚΕ επιτεύχθηκε μέσα σε συνθήκες πόλωσης, εκβιαστικών διλημάτων, απογοήτευσης, αποχής, μειωμένων απαιτήσεων που καλλιεργούν όχι μόνο οι αστικές πολιτικές δυνάμεις όπως η Νέα Δημοκρατία, αλλά και αυτές που παρουσιάζονται ως αριστερές. Δεν μπαίνουμε στη Βουλή για να τα κάνουμε μαντάρα. Μπαίνουμε στη Βουλή για να μιλήσουμε για τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος ειλικρινά τα τελευταία 10 χρόνια πέρασε Γολγοθά. Αυτό που ουσιαστικά εμείς δεσμευόμαστε να υλοποιήσουμε είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το ετοιμάσαμε πολύ κόπο, παρά τον πόλεμο που δεχτήκαμε, μείναμε όρθιοι. Ευχαριστώ όλους τους Έλληνες και τις Ελλήνες από τα βάθη της ψυχής μου. Ήμασταν ακόμα της επαρχίας. Δεν έχουμε σχέση με την Αθήνα. Αλλά για ένα πράγμα είμαστε βέβαιοι. Ότι μπορούμε να διδάξουμε σε όλους τους Έλληνες ότι με δουλειά, 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 δουλειά μπορείς να κατακτήσεις τα πάντα. Θα δουλέψουμε όλοι μαζί οι Έλληνες για να πετύχουμε το ακατόρθωτο. Ο λαός μας τιμωρεί τις κυβερνήσεις που του επιβάλλουν μνημόνια. Άλλη μια φορά ανέτρεψε μια μνημονιακή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που τόλμησε να περάσει άλλο ένα, στη συγκεκριμένη περίπτωση δύο μνημόνια μέσα σε μια τετραετία. Δυστυχώς, η χρεοδουλοπαρικία μας, η μνημονιακή Ελλάδα, κλείνει ένα κεφάλαιο και ανοίγει ένα άλλο, το οποίο πολύ φοβόμαστε στο Μέρα 25 ότι θα είναι ακόμα πιο σκοτεινό από το προηγούμενο. Εμείς, ως Μέρα 25, δεσμευόμαστε ότι τόσο εντός της Βουλής, όσο και εκτός της Βουλής, θα συνεχίσουμε να μιλάμε προγραμματικά, με μετριοπάθεια. Οι χειρά ονόματα έμειναν εκτός Βουλής, ενώ πολλά είναι και τα νέα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το Κοινοβούλιο. Ειρήνη, ας ξεκινήσουμε με το ποιοι εκλέγονται με τα ψηφοδέλτια επικρατείας. Έτσι ακριβώς λοιπόν. Από τη Νέα Δημοκρατία λοιπόν, με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, βλέπουμε Παναγιώτη Πικραμένο, την κυρία Μαριέτα Γιαννάκου, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, Πάνο Θεοδωρικάκο, Χρήστο Ταραντήλη. Από το ΣΥΡΙΖΑ ο Βασίλης Βασιλικός, δεύτερη Έφη Αχτσιόγλου, ο Πάνος Σκουρλέτης και τέταρτος ο Αλέκος Λαμπουράρης. Ο Γιώργος Καμίνης εκλέγεται από το κίνημα Αλλαγής, η Αλέκα Παπαρίγα από το ΚΚΕ και ο κύριος Βασίλης Βιλιάρδος από το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, Ελληνική Λύση. Να περάσουμε τώρα στους βουλευτές που εκλέγονται από τη Νέα Δημοκρατία στην Α Αθήνας. Η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, Βασίλης Κικίλιας, Θανάσης Πλεύρης, Νικήτας Κακλαμάνης, Άγγελος Συρίγος, Κωνσταντίνος Μπογδάνος και Φωτεινή Πιπίλη, ενώ δεν εκλέγεται όπως βλέπουμε ο κύριος Φορτσάκης. Για τον ΣΥΡΙΖΑ στην Α Αθήνας, ο Νίκος Βούτσης, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Νίκος Φίλης και Χριστόφορος Βερναρδάκης, εκτός η κυρία Σβίγκου και οι υπόλοιποι, εν πάση περιπτώσει. Και υπουργός πολιτισμού βλέπουμε εδώ. Και υπουργός πολιτισμού η κυρία Ζορμπά, πρώην υπουργός πολιτισμού μάλλον. Λοιπόν, τώρα στην Β' Αθήνα, στο βόρειο τομέα, Κωστής Χατζηδάκης, Άδωνος Γεωργιάδης, Νίκη Κεραμέως, Γιώργος Κουμουτσάκος, Θεόδωρος Ρουσόπουλος, Κερίδης, Δημήτρης Ράπτη Ζωή. Από τον ΣΥΡΙΖΑ για τον ίδιο τομέα, Ευκλήδης Τσακαλώτος, Κώστας Ζαχαριάδης, νέο πρόσωπο στη Βουλή, Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, Γιώργος Κατρούγκαλος. Εκτός ο Τέρενς Κουίκ, ναι. Στην ίδια περιφέρεια τώρα στον δυτικό τομέα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να δούμε αν θα κρατήσει την έδρα, γιατί είναι και αλλού υποψήφιος, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Γιάννης Λοβέρδος. Αν δεν κρατήσει την έδρα, θα μπει ο κύριος Γιακουμάτος στη Βουλή. Για τον ΣΥΡΙΖΑ εκλέγεται ο Γιάννης Δραγασάκης, ο Δημήτρης Βίτσας, η Χαρά Καφαντάρη και ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος. Εδώ είναι ψήφο-ψήφο, αν μπορούμε να δούμε,
με τον Παραγιώτη Κουρουπλή. Έχουμε είναι θρύλο. Πάρα πολύ μικρή διαφορά. Είναι τρεις οι σταυροί. Τρεις σταυροί διαφορά. Τρεις σταυροί μέχρι τώρα και δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι 668, αν δεν έκανα λάθος, από τα 680 εκλογικά κέντρα. Τώρα στο νότιο τομέα εκλέγεται ο κύριος Δένδιας, δεύτερος ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Διονύσης Χατζηδάκης, ο Χάρης Θεοχάρης, η Άννα Καραμαλή, η Σοφία Βούλτεψη, ο Παπαδημητρίου Χαράλαμπος, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, ο γνωστός ως συνάδελφος, και ο Γιάννης Καλιάνος, εκλέγονται δηλαδή και ο Σπανάκης Πέτρος και οι 9 βουλευτές. Στο νότιο τομέα για τον ΣΥΡΙΖΑ εκλέγεται ο Νίκος Παπάς, Θεανοφωτίου, ο Γιάννης Μουζάλας που δεν τα είχε καταφέρει σε ευρωεκλογές, ο Γιάννης Μπαλάφας και η Ραλία Χριστίδου, η γνωστή τραγουδίστρα που επίσης δεν τα είχε καταφέρει σε ευρωεκλογές. Να δούμε, Ειρήνη, ποιοι έμειναν εκτός, ποια χειρά, μεγάλα ονόματα έμειναν εκτός βουλής. Κάνοντας λοιπόν έτσι, σταχυολογώντας λοιπόν τι έβγαλε η κάλπη χθες, από τους βουλευτές που έχουν μπει στο ΣΥΡΙΖΑ από άλλα κόμματα. Ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος, τον είδαμε πριν να παλεύει με τον κύριο Κουρουπλή. Ο Βασίλης Κόκαλης από τους Ανέλη στη Λάρισα. Ο Κώστας Ζουράρης εκλέγεται στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Τώρα βλέπουμε αυτούς που ήρθαν από τα άλλα κόμματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Που ήρθαν αυτά και εκλέγονται. Εκτός όμως μένει ο κύριος Δανέλης από το Ποτάμι, ο Θανάσης Χαρόπουλος από τη Δημάρ και η Κατερίνα Παπακώστα, μέχρι πρόσφατα υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε τώρα. Επίσης, η κύρια Μαρίνα Χρυσοβελώνη στη Μαγνησία δεν τα κατάφερε από τους ΑΝΕΛ, ούτε και ο Τέρενς Κουίκ επίσης από τους ΑΝΕΛ. Από τους ΑΝΕΛ. Μπορούμε να δούμε τώρα την λεγόμενη πράσινη διεύρυνση. Εξελέγει και μάλιστα με καλή σταυροδοσία κυρία Ξανογιανακοπούλου, ο Γιάννης Ρακούς στον Πειραιά, αλλά και ο Θάνος Μωραΐτης στην Ετωλοακαρνανία. Στην Αλφα Θεσσαλονίκης, πρωτιά για την Κατερίνα Νοτοπούλου, δεν τα κατάφερε ως υποψήφια δήμαρχος, αλλά τα κατάφερε τώρα. Και στα Χανιά, εδώ ο Παύλος Πολάκης πετάει έξω από τη Βουλή τον Γιώργο Σταθάκη. Μάλιστα. Να κλείσουμε τώρα με το Κοινάλ, με το κίνημα αλλαγής, όπου από τους 22 βουλευτές που εκλέγει, αν εξαιρέσει κανείς τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, τον Ανδρέα Λοβέρδο, τον Κώστα Σκανδαλίδη, τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Χάρη Καστανίδη που εκλέγονται και που έχουν την εμπειρία είτε στην προηγούμενη Βουλή, το μεγαλύτερο μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος αλλαγής είναι νέος ερχόμενοι βουλευτές. Είναι καινούργια νέα πρόσωπα. Νέα πρόσωπα. Από το Κοινάλ, μάλιστα. Ειρήνη Σαββοβούλη, σε ευχαριστώ πολύ. Όπως είδαμε, εκτός Βουλής έμειναν η Χρυσή Αυγή και η Ένωση Κεντρών. Να σας ακούσουμε τι είπαν ο Νίκος Μιχαλογιάκος και ο Βασίλης Λεβέντης. Η Χρυσή Αυγή δεν τέλειωσε. Ας το πάρουν απόφαση. Ο αγώνας για τον εθνικισμό συνεχίζεται. Επιστρέφουμε εκεί όπου γίναμε δυνατοί. Στους δρόμους και στις πλατείες. Σε έναν αγώνα σκληρό ενάντια στον μπολσεβικισμό και στον άγριο καπιταλισμό που έρχεται. Θα αγωνιστούμε με σθένος ενάντια στο ξεπούλημα των εθνικών θεμάτων και για τα συμφέροντα του λαού μας. Ζήτω η νίκη! Η Βουλή με Βαρουφάκη και Βελόπουλο εξευτελίζεται. Ο Μεν Βαρουφάκης κόστησε 100 δις το πρώτο εξάμηνο του 2015 και αυτός ο άνθρωπος, αντί να είναι φυλακή, επιβραβεύθηκε και μπήκε στη Βουλή. Ο Δε Βελόπουλος βασίστηκε στην ξενοφοβία του κόσμου και στο ότι δεν θέλει ο λαός μας τόσους πρόσφυγες και πάνω εκεί πάτησε για να μπει στη Βουλή. Θεωρώ ότι 7 Ιουλίου θα γραφτεί μαύρη σελίδα στη νεότερη ιστορία της Ελλάδος. Η εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και το τέλος εποχής Τσίπρα κυριάρχησαν στα δελτία ειδήσεων των ξένων μέσων ενημέρωσης και στον διεθνή τύπο. Δίνουν έμφαση στις ελπίδες για το τέλος της λιτότητας και την δουλειά που περιμένει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και συγκαταλέγουν την Τουρκία στα καυτά θέματα που έχει να χειριστεί η νέα κυβέρνηση. Ο Ταγί Περτογάν πάντως ήταν ο πρώτος που έσπευσε να συγχαρεί τον νέο Έλληνα πρωθυπουργό. Sonar de claxones en Atenas para un final de ciclo. Los griegos han votado y han dado la mayoría absoluta al conservador Kyriakos Mitsotakis. Η νίκη της Νέας Δημοκρατίας σηματοδοτεί το τέλος του αριστερού λαϊκισμού. Turning its back on austerity, Greece votes for a new government promising more jobs and lower taxes. Η Ήτα Τσίπρα και ο εκλογικός θριάμβος Μητσοτάκη κυριαρχούν στα ξένα μέσα ενημέρωσης. Ο Μητσοτάκης πέτυχε το στοίχημά του.
λαμπρή επιστροφή της δεξιάς στην Ελλάδα. Victoire sans appel des conservateurs, Kyriakos Mitsotakis prendra la succession d'Alexis Tsipras. Le premier ministre sortant de gauche a subi une sévère défaite. Tournons la page Tsipras, les Grecs experts, surtout tourner la page une bonne fois pour toutes de l'austérité. Θρίαμβος Μητσοτάκη, λιγότεροι φόροι, υψηλότεροι μισθοί. Il voto in Grecia finisce l'epoca Tsipras. In Parlamento la maggioranza assoluta al centrodestra di Mitsotakis, vicino al 40%. Ενώπιον του νικητή των εκλογών Μητσοτάκη βρίσκεται τρομακτική δουλειά. Καμία έκπτωση για τον Μητσοτάκη. Οι ελπίδες των Ελλήνων για άρση της λιτότητας και οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η νέα κυβέρνηση βρίσκονται στο επίκεντρο του ξένου τύπου που κάνει αναφορά και στην ήττα της ακροδεξιάς. Σαρωτική νίκη για το κεντροδεξιό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Η μακρά οικονομική κρίση φέρνει νέα κυβέρνηση στην Ελλάδα. The far right party Golden Dawn failed to break the 3% threshold required to take seats in Parliament. Ο Ταγί Περντογάν έσπευσε να συγχαρεί πρώτος τον νέο Έλληνα πρωθυπουργό. Δεν αξιάμ κέντησιν άραδουμ, τεμπρίκ έτοιμ. Βε τεμένιμ όλουρ και ίνσαλλα Yunanistan'da yeni bir süreci barışık dayanışma içerisinde. Συγχαρητήρια καταφθάνουν από Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την καθαρή σας νίκη στις εθνικές σας εκλογές. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην προσωπική σας ικανότητα, αλλά και στην ικανότητα των Ελλήνων να γράψετε ένα νέο και πιο φωτεινό κεφάλαιο στην ιστορία της χώρας σας. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο όπως πάντα να ενισχύσει τη συνεργασία με την Ελλάδα. Θερμά συγχαρητήρια στον ελληνικό λαό και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του. Ένα από τα μεγάλα ζητήματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η νέα κυβέρνηση είναι η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η Άγκυρα στείνει νέο σκηνικό προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, στέλνοντας βόρεια της Κύπρου τη νέα της απειλή. Σμήνος από ντρόουνς θα προστατεύουν τα δύο τουρκικά γεωτρύπανα Μπαρμπαρός και Πορθητής. Το πλωτό τουρκικό γεωτρύπανο Γιαβούς είναι έτοιμο να τρυπήσει νότια της Καρπασίας. Malum bu arama tarama çalışmalarıyla koordineli olarak kendi yol haritası içerisinde süreci devam ettiriyor. Ve bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir. Στην περίπτωση του Γιαβούς είναι εξαιρετικά αποδυναμωμένη, διότι δεν μιλάμε για διαφιλονικούμενα εντός εισαγωγικών θαλάσσια σύνορα μεταξύ δύο κρατών, αλλά για διοδότηση περιοχής από ένα ανύπαρκτο κράτος, το οποίο είναι το ψευδοκράτος της αυτοποκαλούμενης του Τουρκίας. Η Άγκυρα δεν δείχνει την διάθεση να σταματήσει τους ενεργειακούς τσαμπουκάδες. Το γεωτρύπανο Φατίχ παραμένει στα ανοιχτά της Πάφου εδώ και τρεις περίπου εβδομάδες, ενώ το ερευνητικό πλοίο Μπαρμπαρός συνεχίζει τις έρευνες γύρω από την Κύπρο, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται ανοιχτά της Λεμεσού. Derin deniz sondaj çalışmaları kapsamında Fatih gemisi Kıbrıs adasının batısında 4000 metrenin altına indi. Ο Ταγί Περντογάν γυρίζει το δικό του serial Game of Drones στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με τη Γέννη Σαφάκ, μετά τις τουρκικές φρεγάτες και τα F-16, στέλνει μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία θα πετούν πάνω και από το Αιγαίο για να περιπολούν και να προστατεύουν τα τουρκικά γεωτρύπανα. Uçuşun rotası sistemlere yansıdı. Yaklaşık 6000 metreden yapılan uçuşta İHA saatte ortalama 190 km hızla uçtu. Τα τουρκικά drones μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δυτικά της Κύπρου, όπως γράφει η τουρκική εφημερίδα. Στο πρώτο σέλιδο δημοσίευμα με τίτλο «Πολιορκία», η Γέννη Σαφάκ αναφέρει ότι αυτή είναι η απάντηση της Άγκυρας στις χώρες του ΝΑΤΟ, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Ελλάδα και η Ιταλία, οι οποίες με συνδρομή του Ισραήλ προσπαθούν να περικυκλώσουν την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πρώτο σέλιδο της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Star με τίτλο «Για S-400 κερδίζουν έδαφος Γκαζιάντιεφ, Σανλιούρφα και Άναμουρ» δείχνει τη διάθεση των Τούρκων να τοποθετήσουν το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας. Να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις από την ελληνική περιφέρεια με την Τασούλα Παπανικολάου. Στη Λάρισα τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο με θύματα δύο νέα παιδιά. Όπως διαβάζουμε στο larisanew.gr, μια κοπέλα ηλικίας 19 ετών και ένα γόρι 28 ετών βρήκαν τραγικό θάνατο ξημερώματα Κυριακής, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα στο ύψος του Γερακαρίου Αγιάς. Τραγική ηρωνία. Το κορίτσι είχε χάσει τον αδερφό του από τροχαίο την ίδια ακριβώς ημέρα πριν από δύο χρόνια.
Στα Χανιά, οι διασώστες που αναζητούν εδώ και ημέρες Αμερικανίδα βιολόγο εντόπισαν ανθρώπινο κρανίο. Όπως γράφει το cretalive.gr, έχει αποκλειστεί το κρανίο να ανήκει στην 60χρονη, ενώ ανοίγουν και πάλι όλες οι υποθέσεις εξαφάνισης. Οι έρευνες πάντως συνεχίζονται για τον εντοπισμό της γυναίκας, ενώ συγγενείς της δίνουν αμοιβή 50.000 ευρώ σε όποιον έχει πληροφορίες ή στοιχεία. Στην Αργολίδα, πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί στην Αγία Τριάδα. Σύμφωνα με τα παροπολιτικά αργολίδας.gr, η φωτιά εντοπίστηκε σε οικόπεδο δίπλα από τον καταβλισμό των Ρωμά που υπάρχει στην περιοχή. Η φωτιά έκαψε περίπου 4 στρέμματα με ξερά χόρτα. Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής ναυπλίου που έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά. Ήρθε η ώρα για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Κοντά μας είναι ο Μάκης Διώγος. Μάκη, σε ακούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Για ένατη φορά η Βραζιλία κατέκτησε το Copa America, καθώς επικράτησε με 3-1 του Περού στον τελικό της διοργάνωσης. Η Σελεσάο επέστρεψε στην κορυφή μετά από 30 χρόνια. Οι παίκτες της Βραζιλίας πανηγυρίζουν την κατάκτηση του Copa America. Είναι η ένατη φορά που η Σελεσάο κατακτά το τρόπαιο. Μετά από 30 χρόνια η Βραζιλία επέστρεψε στην κορυφή του Copa America, καθώς νίκησε 3-1 το Περού στον τελικό της διοργάνωσης που διεξήχθη στο Μαρακανά. Στο 18 λεπτό ο Ζεσούς τροφοδότησε τον Everton, ο οποίος άνοιξε το σκόρ για τη Σελεσάο. Στο 44 το Περού ισοφάρισε. Ο Γκαλέσε πλάσαρε, ο Τιάγκο Σίλβα έκανε χέρι πέφτοντας στο έδαφος και το πέναλτι που δόθηκε με τη βοήθεια του VAR μετέτρεψε σε γκολ ο Γκερέρο. Η Βραζιλία απάντησε άμεσα, καθώς το επόμενο λεπτό με πλασέ του Ζεσούς μέσα από την περιοχή έκανε το 2-1. Στο 68 η Σελεσάο έμεινε με 10 παίκτες, καθώς μετά από ένα άτσαλο μαρκάρισμα ο Ζεσούς αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Στο τελευταίο λεπτό του τελικού ο Everton με εξαιρετική προσπάθεια μπήκε στην περιοχή του Περού. Ο Ζαμπράνο τον μάρκαρε, ο διαιτητής έδωσε πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Ρίτσαρλσον και έκανε το 3-1, καθαρίζοντας το τελικό για τη Βραζιλία. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί για την απογευματινή σας ενημέρωση στις 18:30. Αναλυτικά ειδήσεις της ημέρας, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8:10 με τη Μάρα Ζαχαρέα. Δείτε τώρα το Shopping Star από εμάς. Καλό σας απόγευμα.